παιδιά στα παιδιά, από αυτή τη στιγμή θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα κείμενα των λατινικών. Θα ξεκινήσουμε αρχικά με ένα απλό κείμενο, το πρώτο μας μάθημα, στο οποίο θα μάθουμε βασικά στοιχεία της λατινικής γραμματικής, όπως είναι η κλίση του βοηθητικού ρυθμού sum, η πρώτη συζυγία των ρημάτων, καθώς και τα ουσιαστικά της πρώτης κλίσης. Το μάθημα με το οποίο θα κάνουμε πρακτική εφαρμογή όλων αυτών που προανέφερα είναι το πρώτο μας μάθημα, ο εξόριστος ποιητής. Για τη μετάφραση του συγκεκριμένου κειμένου θα ανατρέξει στο συνοδευτικό υλικό του βιντεομαθήματος. Βλέπουμε λοιπόν το κείμενό μας, στο οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα. Υπάρχουν τόσο ουσιαστικά της πρώτης κλίσης, όπως το «ποέτα» που σημαίνει ποιητής, το «τέρα» που σημαίνει γη, το «επίστουλας» που είναι η επιστολή, το «Ρώμα» που είναι το κύριο όνομα Ρώμα, δηλαδή Ιταλία, συναντάμε το «κβέρελα» που είναι τα παράπονα, είναι το «φορτούνα» το οποίο είναι η τύχη, συναντάμε το «ίνκολα» που είναι ο κάτοικος, το «κούρα» που είναι η έγνοια, το «μιζέρια» που είναι η δυστυχία, το «ιγιούριαμ» που είναι η αδικία, και επίσης είναι και το «μούσα» που είναι η μούσα όπως και τα νέα ελληνικά, και τέλος το «αμίκα» που σημαίνει «πύλη». Όλα αυτά λοιπόν τα ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να τα καταγράψουμε έτσι ώστε να ξέρουμε ποια ακριβώς ουσιαστικά τις πρώτες κλίσεις υπάρχουν στο πρώτο μας κείμενο και στη συνέχεια θα δούμε πώς κλείνονται σε όλες τις υπόλοιπες πτώσεις στο ουσιαστικό. Στα λατινικά, όταν θέλουμε να δηλώσουμε ένα ουσιαστικό, πρέπει να γράφουμε και την γενική πτώση του ουσιαστικού, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια κλίση ανήκει. Αν δηλαδή στη γενική τελειώνει σε «ε», σημαίνει ότι το ουσιαστικό ανήκει στην πρώτη κλίση. Αν τελειώνει σε «ή», σημαίνει ότι το ουσιαστικό τελειώνει στη δεύτερη κλίση και πάει λέγοντας. Επίσης, στα λατινικά υπάρχουν 5 κλίσεις ουσιαστικών και όχι 3 όπως στα αρχαία. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε να μάθουμε πολύ περισσότερες καταλήξεις. Επίσης, στα λατινικά υπάρχει μία έξτρα πτώση. Είναι η αφαιρετική, που είναι αμέσως μετά την κλητική και η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, θα καταγράψουμε όλα τα ουσιαστικά της πρώτης κλίσης που υπάρχουν στο πρώτο μας μάθημα στον εξόριστο ποιητή και θα θυμηθούμε σιγά σιγά τη σημασία τους. Έτσι λοιπόν, γράφουμε ουσιαστικά αλφα κλίσης. Πρώτο λοιπόν είναι το «ποέτα» «ποέτε», το οποίο είναι αρσενικού γένους, μιας και σημαίνει ποιητής και δηλώνει ένα ανδρικό επάγγελμα. Στη συνέχεια είναι το «τέρα» «τέρε», το οποίο είναι θηλυκού γένους και σημαίνει «γη». Στη συνέχεια είναι το «επίστουλα» «επίστουλε», το οποίο είναι θηλυκό και σημαίνει «επιστολή». Έπειτα έχουμε το «κβέρελα», «κβέρελε», το οποίο είναι θηλυκό και σημαίνει το «παράπονο». Όπως είπαμε, αυτό εδώ είναι γενική, η κατάληξη της γενικής του ουσιαστικού, ώστε να κατανοήσουμε σε ποια κλίση ανήκει το συγκεκριμένο. Επίσης, ως προς την προφορά, να πούμε ότι το σύμπλεγμα αυτό εδώ διαβάζεται «γβέ» και όχι όπως στα αγγλικά. Έπειτα έχουμε το ουσιαστικό «Ρώμα», «Ρώμε», το οποίο, όπως είπαμε, είναι η Ρώμη, η Ιταλία, είναι θηλυκού γένους. Και επίσης θα σημειώσουμε εδώ ότι τα κύρια ονόματα δεν έχουν πληθυντικό αριθμό, χωρίς πληθυντικό. Μετά έχουμε το ουσιαστικό «φορτούνα», «φορτούνε», το οποίο σημαίνει «τύχη». Το «ίνκολα», «ίνκολε», που είναι ο κάτοικος.
Βέβαια, όπως βλέπετε, τα ουσιαστικά αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές πτώσεις μέσα στο κείμενο. Δεν είναι δυνατόν όλα τα ουσιαστικά του κειμένου να βρίσκονται στην ονομαστική και τις καταλήξεις θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Έπειτα έχουμε το ούρα, ούρε, που είναι η έγνοια, μιζέρια, δυστυχία, ινγιούρια, η αδικία, μούσα, η μούσα. Γράφουμε επίσης, όπως παρατηρήσατε, το γένος των ουσιαστικών μέσα στην παρένθεση, γιατί στα λατινικά, όπως και στα γαλλικά, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να ξέρουμε το γένος του ουσιαστικού, γιατί δεν ταυτίζεται πάντα με το γένος όπως το μεταφράζουμε στα νέα ελληνικά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ενώ το ίνκολα-ίνκολε σημαίνει κάτοικος και στα ελληνικά είναι αρσενικό, στα λατινικά είναι θηλυκό. Και όταν έχουμε να κλείνουμε κάποια συνεκφορά μαζί με κάποιο επίθετο, θα πρέπει τον επιθετικό προσδιορισμό να το χρησιμοποιήσουμε στο θηλυκό γένος. Και το τελευταίο μας ουσιαστικό είναι το αμίκα. Που σημαίνει πύλη. Έτσι λοιπόν έχουμε καταμετρήσει όλα τα ουσιαστικά της πρώτης κλήσης που συναντάμε στο συγκεκριμένο μάθημα. Πάμε τώρα να δούμε πώς τελικά κλείνονται αυτά τα ουσιαστικά και ποιες είναι οι καταλήξεις της πρώτης κλήσης των ουσιαστικών. Λοιπόν, πρώτη κλήση ουσιαστικών. Να πούμε ότι ως επιτοπλίστων είναι θηλυκού γένους, πάντα θηλυκά λοιπόν, εκτός από αυτά που δηλώνουν ανδρικό επάγγελμα. Ένα παράδειγμα, το ναούτα, ναούτε, που είναι ο ναύτης, ή το συγκεκριμένο που έχουμε στο κείμενό μας, το ποέτα, ο ποιητής, όπως είπαμε. Είναι αρσενικού γένους και όχι θηλυκού, όπως όλα τα υπόλοιπα. Και είπαμε ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να δηλώνουμε και το γένος των ουσιαστικών. Ο ενικός αριθμός στα λατινικά ονομάζεται singularis. Και οι πτώσεις είναι η ονομαστική, nominativus, την οποία τη συμβολίζουμε με το nom, genitivus, που τη συμβολίζουμε με το gen, dativus, η δοτική, accusativus, εκαιτική, vocativus, κλητική, ablativus, διαφορετική. Είναι η πτώση που σας έλεγα προηγουμένως πως υπάρχει έξτρα σε σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε ως πρότυπο το ουσιαστικό ποέτα και θα κλείνουμε τον ενικό αριθμό του ουσιαστικού. Ποέτα στην ονομαστική, ποέτε στην γενική, ποέτε και στη δοτική, ποέτα στην αιτιατική, ποέτα, κλητική και ποέτα πάλι διαφορετική. Θα συνεχίσουμε με το κλητικό αριθμό στο επόμενο μάθημα.